Τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 809. Είναι από το προφήτη Ιωήλ, προφήτης Ιωήλ, κεφάλαιο Β και εδάφιο 21. Σελίδα 809, προφήτης Ιωήλ, κεφάλαιο Β και εδάφιο 21. Μη φοβουγεί, χαίρε και φρένου, διότι ο Κύριος θέλει κάμη μεγαλεία. Μη τρομάζετε, κτίνη της παιδιάδος, διότι ευωσκέ της ερήμου βλαστάνουση. Διότι το δέντρον θέλει φέρει τον καρπόν αυτού, η σικοί και η άμπελος εκδίδουσιν τη δύναμη αυτών και τα τέκνα της Ιών χαίρετε και φρένεστε εις Κύριον των Θεών σας, διότι έδωκε σε εσάς την πρώιμον βροχήν εγκαίρος και θέλει βρέξει σε εσάς βροχήν πρώιμον και όψιμον ως πρώτερον και τα λόγια θέλουσι γεμιστεί από σίτου και η λινή θέλουσι υπερχυλήσει από ίνου και ελαίου και κεφάλαιον γάμα στην ίδια σελίδα. Διότι ειδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και του Ιερουσαλήμ θέλω συνάξει έτη πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ και θέλω κριθεί με ταυτόν εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, διότι διέσπηραν, τον οποίον διέσπηραν μεταξύ των εθνών και διαμοιράστησαν τη γη μου. Και εδάφιο 12, στο ίδιο κεφάλαιο, ας εγερθώσει και ας αναβώσει τα έθνη εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θέλω καθίσει δια να κρίνω πάντα τα έθνη κυκλώθεν, βάλετε δρέπανον, διότι ο θερισμός είναι όριμος, έλθετε κατάβητε, διότι ο λινός είναι πλήρης, τα υπολίνια υπερχυλίζουσιν, επειδή η κακή αυτό είναι μεγάλη. Πλήθη, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης, διότι εκεί στην ημέρα του Κυρίου, στην κοιλάδα της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη θέλουν εσύ σκοτάσει, και οι αστέρες θέλουν συσύριο πίσω το φέγγος αυτών, ο δε Κύριος θέλει βρυχήσει εξ Ιών και εκπέμψει τη φωνή αυτού εξ Ιερουσαλήμ και οι ουρανοί θέλουν συστή και ο Κύριος θέλει είστε το καταφύγιον του λαού αυτού και ισχύει στον Ιών Ισραήλ. Και να πάμε και στη σελίδα 838, κεφάλαιο Ι, 10 κεφάλαιο και εδάφιο 1. Σελίδα 838, Ι 1. Ζητείτε παρά του Κυρίου η ετών εν το καιρό της οψίμου βροχής. Και ο Κύριος θέλει κάμια στραπάς και θέλει δώσει σε αυτούς βροχάς όμβρου εις έκαστον βοτάνιν εν το αγρό. Διότι τα είδωλα ελάλησαν ματαιότητα και η μάντης είδων οράσης ψευδής. Και ελάλησαν εν ύπνια μάταια. Παρηγόρουν ματέως. Δια τούτο μετετοπίστησαν ως πίμνιον, εταράχθησαν διότι δεν υπήρχε οπιμήν. Αμήν. Ιωήλ ο προφήτης, ένας συγκεκριμένος σε εισαγωγικά μικρός προφήτης, μικρός με την έννοια του μικρού, της μικρής προφητείας που έγραψε, αλλά όμως θα τολμούσα να πω συγκλονιστικός, γιατί περιγράφει τον καιρό της οψίμως βροχής, περιγράφει τις έσχατες ημέρες και δίνει πληροφορίες λεπτομερέστατες, όπου όταν την ημέρα της Πεντηκοστής ο Χριστός σύμφωνα με την επαγγελία του Πατέρα βάφτισε με Πνεύμα Άγιο 120 άνδρες και γυναίκες και στο πρώτο κήρυγμα δια Πνεύματος Αγίου ο Απόστολος Πέτρος καθώς μαζεύτηκαν όλοι γύρω που παρευρίσκονται και άκουγαν τα αδέλφια μας άνδρες και γυναίκες να μιλάνε ξένες γλώσσες και καταλάβαιναν όλοι όσοι είχαν μαζευτεί ότι δόξαζαν το Θεό, εκείνος εκείνο το κήρυγμα επεκαλέστη ο Απόστολος Πέτρος την προφητεία του Ιωήλ λέγοντας ότι είναι γεγραμμένο αυτό το οποίο βλέπετε ότι εν τις εσχάτες ημέρες θέλω εκχέ από το πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν και η αλήθεια είναι ότι οι έσχατες μέρες ξεκίνησαν και η Εκκλησία του Χριστού και η Χάρις του Θεού εξεκίνησε εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής.
Συγκλονιστικός λοιπόν ο προφήτης Ιωήλ, ο οποίος μιλάει και για τις έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών, για το τέλος του τέλους, όπου περιγράφει την πρώιμον καταχάρης βροχήν την ημέρα της Πεντηκοστής και στη συνέχεια την πρώιμον και την όψιμον βροχήν των τελευταίων ημερών. Πράγμα το οποίο έγινε τότε, πρώτον, εγκαίρως, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά έγινε και στην αρχή του αιώνα μας, στην Ασούζα που ο Κύριος έστειλε το Πνεύμα το Άγιο σε μια μικρή νέγρικη εκκλησία και από εκεί μέσα σε λίγες ημέρες, οι ιστορικοί λένε όχι περισσότερες από χίλιες, λιγότερες από χίλιες, σε λίγες ημέρες εξεχύθη το Πνεύμα το Άγιο σε όλη την οικουμένη και αυτή τη στιγμή εκατομμύρια άνθρωποι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Δημιουργήθηκε το κίνημα, και όχι η Εκκλησία, το κίνημα της Πεντηκοστής σε όλη την οικουμένη και κηρύττεται το Ευαγγέλιο δια Πνεύματος Αγίου, καθώς επίσης από τον Ιωήλ τον προφήτη είναι γεγραμμένο για τις έσχατες ημέρες, ότι και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, σε όλους δηλαδή στην Εκκλησία του Χριστού, θα εκχαίω από του Πνεύματός μου, εκείνες τις ημέρες, θα εκχαίω από του Πνεύματός μου, για να προφητεύσουν και η προφητεία όπως του Ιωάννου του Βαπτιστού δια Πνεύματος Αγίου είναι «Ιδού ο αμνός του Θεού μετανοείται διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών», το κήρυγμα των εσχάτων ημερών είναι «Μετανοείται διότι ο Κύριος έρχεται». Και αυτό το κήρυγμα δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά το άλλο το οποίο είναι συγκλονιστικό στην προφητεία του Ιωήλ είναι η περιγραφή ακριβώς των χρόνων και των καιρών. Γιατί ναι μεν λέει ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός ότι περί της ώρας και της ημέρας εκείνης που θα έρθει ο Κύριος να παραλάβει την Εκκλησία του κανείς δεν ξέρει, ούτε ο Υιός του ανθρώπου παρά μόνο ο Πατέρας ο οποίος και θα δώσει την εντολή, όμως επιπλέον λέει ότι δεν θα παρέλθει η γενεά αυτή έως ου γίνωση πάντα ταύτα. Και για αυτή τη γενεά την περιγράφει με δύο εδάφια ο Ιωήλ, την αρχή της και το τέλος της λέγοντας, εκεί που διαβάσαμε στο τρίτο κεφάλαιο, «Διότι ιδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο των εσχάτων ημερών που θα αρχίσει όταν εγώ επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ», και αυτό γράφτηκε 800 χρόνια π.Χ. και μιλάει αφενός μεν για την καταστροφή του Ισραήλ και της Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστό, αλλά προφητεύει και για τις έσχατες ημέρες που αρχίζει η εσχάτη γενεά, όπως θα δούμε, με την επιστροφή του λαού Ισραήλ και τη δημιουργία ξανά που κανένας δεν το φανταζότανε, κανένας δεν το περίμενε, κανένας δεν το πίστευε, ξανά του λαού Ισραήλ, όπου έγινε τον Μάιο του 1948. Και περιγράφει πλήρως την τελευταία αυτή γενιά που αρχίζει το 1948 λέγοντας, ξαναδιαβάζω, «Ιδού εν τες ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω τους εχμαλώτους του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ, τότε, στο τέλος, στη Δευτέρα Παρουσία, θα συνάξω όλα τα έθνη και θα τα καταβιβάσω αυτά στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, όπου ερμηνεύεται το Ιωσαφάτ, η κοιλάς της κρίσεως του Θεού, είναι εκεί που θα μαζέψει τα στρατεύματά του όλα ο Αντίχριστος για να αντιμετωπίσει τον ερχόμενο Ιησού με τα πάντων των Αγίων. Και εκεί θα γίνει η περίφημη μάχη του Αρμαγεδόνος, στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, στην κοιλάδα της κρίσεως του Θεού. Διαβάζω λοιπόν, «Θα συνάξω ακόμη όλα τα έθνη», και είναι φοβερό αδερφοί αγαπητοί, η περιγραφή, η απόλυτη και η απλότητα που περιγράφει και που κανένας δεν μπορούσε να καταλάβει τότε, που τώρα όμως σε εμάς όλα είναι φανερά και καθαρά και θα δούμε και τη συνέχεια. «Θα συνάξω ετι πάντα τα έθνη και θα καταβιβάσω αυτά εκεί στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, στην κοιλάδα της κρίσεως του Θεού, και θα κριθώ με ταυτόν», όπως λέγει στην Αποκάλυψη, στη μάχη του Αρμαγεδόνα,
υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, όπου θα εγκαταστήσει ο Κύριος τη χιλιετή βασιλεία στην Ιερουσαλήμ. Και στο 12 εδάφιο του ιδίου κεφαλαίου, περιγράφει πάλι με μεγαλύτερη ακρίβεια, «Ας εγερθώσει λοιπόν και ας ανεβώσει τα έθνη όλα εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί εγώ θα καθίσω να κρίνω πάντα τα έθνη κύκλο». Και στο 14, πλήθη στην κοιλάδα της δίκης. Γιατί, διότι εγγύς είναι η ημέρα του Κυρίου στην κοιλάδα της δίκης. Δηλαδή θα μαζευτούνε, καθώς ο Αντίχριστος θα μαζέψει όλα τα στρατεύματα στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ και προφητεύει για εκείνες τις μέρες που τα στρατεύματα πλήθη μαζεύονται, βλέπει δια Πνεύματος Αγίου ο Ιωήλ, περιγράφει και γράφει. Πλήθη στην κοιλάδα, γιατί έρχεται ο Κύριος στη Δευτέρα Παρουσία, στην κοιλάδα της δίκης, στην κοιλάδα της κρίσεως, και επίσης περιγράφει αυτό που λέει και ο Ματθαίος, δηλαδή στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ο Ιησούς Χριστός, ότι εκείνες τις ημέρες ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη θα σκοτιστεί και οι αστέρες θα σύρουν πίσω το φέγγος αυτόν και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούν. Γιατί θα κατέβει ο Κύριος με τα πάντων των Αγίων. Αυτή λοιπόν είναι μία λεπτομερέστατη περιγραφή των εσχάτων ημερών και ιδιαιτέρως της τελευταίας γενιάς που αρχίζει με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και τελειώνει με τη Δευτέρα Παρουσία. Όμως το μήνυμά μας είναι άλλο. Ζητείτε παρά Κυρίου ιετών εν το καιρό της οψίμου βροχής. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, μετά την Ανάστασή του ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός και ενώ παρουσιάστηκε στους μαθητάς ανεστημένος, τους είπε «Σεις είστε μάρτυρές μου και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του Πατρός μου επάνω σας, το Πνεύμα το Άγιο και η εντολή. Σεις λοιπόν καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ έως σου ενδυθείτε δύναμην εξ ύψους». Αυτή ήταν η εντολή τότε για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ώστε να έλθει το θέλημα του Θεού επάνω σε αυτούς τους 120 μόνο, και την Ανάσταση την είχαν δει περισσότεροι, την Ανάσταση την είχαν δει και την Ανάληψη την είχαν δει περισσότεροι από 500 άνθρωποι. Από αυτούς τους ανθρώπους που είχαν δει τον Χριστό αναλαμβανόμενο, μόνο 120 απέμειναν τελικά μόνο 10 μέρες. Που τους είχε πει ουχή μετά πολλά στάφτα ημέρας θα έλθω να σας βαφτίσω με Πνεύμα Άγιο. Μόνο καθίσατε στη Ιερουσαλήμ και περιμένετε. Όσοι κάθισαν και περίμεναν έζησαν αυτό το μεγαλείο με προσωπική βιωματική εμπειρία, αυτό το μεγαλείο της Πεντηκοστής, όπου φωτιά σαν γλώσσες πυρός κατέβηκε από τον ουρανό, κάθισε πάνω στο κεφάλι καθενός από αυτούς τους 120 άνδρες και γυναίκες, όλοι έλαβαν δύναμη, επλήστησαν Πνεύματος Αγίου και ελάλουν γλώσσες και προεφύτευον και όλοι οι άλλοι άκουγαν και εκείνη την ημέρα δημιουργήθηκε η Εκκλησία του Χριστού, καθώς το πρώτο κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου πίστεψαν 3.000 ψυχές. Όμως τώρα, στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία, για την οποία ο Λόγος του Θεού πάλι προφητεύοντας αποκαλύπτει ότι η δόξα του εσχάτου του του οίκου θέλει είστε μεγαλυτέρα της του πρώτου και επίσης αποκαλύπτει και στην Παλαιά Διαθήκη και στη Γενή Διαθήκη ότι έτι άπαξ μια φορά ακόμη, όχι άλλη φορά, μία φορά ακόμη θα σεις όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό. Γιατί πρέπει το όρος του οίκου του Κυρίου να υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, ώστε μόνο η Εκκλησία του Θεού θα έχει δύναμη και εξουσία τις έσχατες ημέρες για να σειραίουν οι άνθρωποι εξητώντας την διδασκαλία του Ευαγγελίου. Γι' αυτό έτι άπαξ, λέγει ο Χριστός,
και ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη. Θα σύσω μια φορά ακόμη, δεν υπάρχει άλλη. Όχι μόνο τη γη και τον ουρανό, γιατί πρέπει τα σαλευόμενα να πέσουνε. Όλα τα σαλευόμενα, τα γήινα, τα ανθρώπινα, τα ζωώδη, τα δαιμονιώδη, και να μείνει μόνο, και να μείνουν μόνο τα ασάλευτα. Που ασάλευτα δεν είναι άλλα από την Εκκλησία του Χριστού, από την Εκκλησία του Θεού που είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Η εντολή λοιπόν σε αυτή την Εκκλησία, σε αυτούς τους έσχατους χρόνους, λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, είναι μία συγκεκριμένη, όπως ήταν τότε μία συγκεκριμένη, καθίσατε έως σου λάβετε δύναμη στην Ιερουσαλήμ, όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Τώρα όμως είναι μια άλλη εντολή. Παρόμοια, σχετική, αλλά δυναμική. Ζητείτε από τον Κύριο εκείνες τις ημέρες ιετό εν το καιρό της οψίμου βροχής. Θα βρέξει, αλλά πόσο δυνατά θα βρέξει. Σε σένα, στην οικογένειά σου, στην τοπική εκκλησία, στο χώρο, στην πατρίδα μας ακόμη, δεν εξαρτάται από το Θεό, εξαρτάται από την εξήτηση του λαού. Η εντολή είναι ζητείτε, και θέλω να προσέξουμε, όχι αιτείτε, αλλά ψάξτε, βρέστε τον τρόπο, αγωνιστείτε, σπουδάσατε, να εξητείτε κατά το θέλημα του Θεού ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής, ώστε ο Κύριος θα φέρει σύννεφα, θα γίνουν αστραπές, θα δώσει σε αυτούς που ζητάνε, σε αυτούς μόνο που ζητάνε, θα δώσει βροχές κατακλυσμού, βροχές όμβρου. Επαναλαμβάνω, στην προσωπική μας ζωή, στην οικογενειακή μας ζωή και στην εκκλησιαστική μας ζωή. Σε αυτούς μόνο που ζητάνε τον καιρό της οψίμου βροχής ιετό, θα δώσει ο Κύριος, θα φέρει σύννεφα βαριά, μαύρα, με αστραπές και βροντές, θα βρέξει βροχές κατακλυσμιαίες και θα δώσει καρπό στο χωράφι του κάθε ενός που ζητάει ιετό. Άρα λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, εδώ έχουμε κάτι που είναι όχι μόνο αληθινό γιατί είναι γραμμένο, αλλά κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη ζωή μας, για την οικογένειά μας, για την εκκλησία μας. Από σήμερα που μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού, πιστεύω τόσο καθαρά, μέχρι εκείνη τη στιγμή που ο Κύριος θα έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Δεν λέει ζητήστε μια φορά. Από σήμερα αρχίζετε να ζητάτε. Και να το πω και αλλιώς. Τι ζητάς? Τι θέλεις? Τι ψάχνεις? Για ποια πράγματα αγωνίζεσαι? Τι είναι αυτά που επιθυμείς? Τι είναι αυτά που θέλεις να σου δώσει ο Κύριος? Τι είναι αυτό που θέλεις να κάνει ο Θεός στη ζωή σου? Υπάρχει η άποψη η δική μας, η άποψη της οικογένειάς μας, η άποψη των αδελφών μας, που λέει δουλειά, θεραπεία, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ευλογία. Και υπάρχει και η άποψη η συγκεκριμένη, για τη συγκεκριμένη γενεά, για τη συγκεκριμένη εποχή, η πρόταση, η άποψη, η πρόταση του Λόγου του Θεού. Θα τολμούσα να πω. Αργότερα το είπε ο Κύριος, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Όμως, τώρα, για αυτή τη γενιά, για αυτή την εκκλησία, για αυτές τις οικογένειες, για αυτούς τους αδερφούς, για αυτούς τους μεμονωμένους,
Υπάρχει μία άλλη πρόταση η οποία έχει φοβερά και τρομακτικά αποτελέσματα στη συνέχεια. Ξέρεις τι θα πει ο Θεός πάνω από το κεφάλι σου, πάνω από την οικογένειά σου, πάνω από αυτή την εκκλησία, εάν ζητάμε, πάνω από την πατρίδα μας, να φέρει το συννεφάκι του Ηλία που στη συνέχεια θα γίνει μαύρος ο ουρανός από μαύρα γεμάτα νερό σύννεφα, αστραπές και βροντές όπως τότε στο Σινά, και θα ανοίξουν οι καταράκτες του ουρανού, να εκχαίει ο Θεός όχι το νερό, τον ιετό το δικό του, τον καιρό της οψίμου βροχής, ιετός Πνεύματος Αγίου, ιετός δυνάμεως Πνεύματος Αγίου, ιετός πραγματικά που έρχεται από τον Πατέρα των Φώτων. Και να σου δώσει στο χωραφάκι σου το προσωπικό, το οικογενειακό, αυτό που εργάζεσαι, αυτό που ζεις, σε αυτό που έχεις βάλει όλη σου τη φροντίδα, να η βροχή αυτή να φέρει καρπό, να βλαστήσει το ξερό χωράφι, να βλαστήσει η ξερή οικογένεια, το ξερό περιβάλλον, να βλαστήσει η συγγένεια, να βλαστήσει η πατρίδα μας, η Ελλάδα. Και αυτό εξαρτάται από την αποκάλυψη που θα έχουμε, τι πρέπει να ζητάμε πρώτον, από τον αγώνα που θα ξεκινήσουμε και εν τέλει από την επιθυμία μας. Εμείς έχουμε αλυσίδα προσευχών. Προτείνει ο Λόγος του Θεού και όχι εγώ. Να ζητάμε ιετό και να μην σταματήσουμε να ζητάμε ιετό, αδερφοί. Γιατί έχουμε πολλά πράγματα και θέλουμε να έχουμε πολλά πράγματα να δούμε. Έχουμε οικογένειες, έχουμε συγγένειες, έχουμε συναδέλφους, έχουμε φίλους, έχουμε πατρίδα. Έχουμε πατρίδα που ταλαιπωρείται και μέσα στην ταλαιπωρία της πατρίδας μας ταλαιπωρούμεθα όλοι μας. Και η Εκκλησία του Χριστού μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Μπορεί να τα κάνει πραγματικά ευλογημένα τον καιρό της οψίμου βροχής. Και δεν είμαστε λίγοι, αν και είμαστε λίγοι, γιατί δύο αν συμφωνήσουν, μόνο, και κάμουν αίτηση εν το ονόματι του Χριστού στον Πατέρα μας τον ουράνιο, δεν υπάρχει πιθανότης να μην απαντήσει ο Θεός. Γιατί είναι πιστός ο υποσχεθής και να αρνηθεί τον εαυτό του δεν μπορεί. Και εμείς είμαστε περισσότεροι από δύο. Και μας προσκαλεί ο Θεός να συμφωνήσουμε. Να συμφωνήσουμε επί το λόγο του Κυρίου. Και να εξητήσουμε ιετό Πνεύματος Αγίου. Καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, δοκιμάστε με. Και αν δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού, να εκχαίω την ευλογία μου ώστε να μην υπάρχει τόπος, ακούτε, τόπος να βάλετε την ευλογία του Θεού, τότε αφήστε με. Αλλά δεν είναι το θέμα να δοκιμάσουμε. Είναι να αρχίσουμε και να μην τελειώσουμε παρά μόνο όταν θα μας παραλάβει ο Κύριος. Γιατί δεν είναι ότι χρειαζόμαστε τον ιετό για τους άλλους. Και αυτό είναι το λάθος που έκανα εγώ όταν προσευχόμουν και σκεφτόμουν. Έλεγα ιετό και σκεφτόμουν τους άλλους. Και μου φανέρωσε ο Θεός ότι εσύ χρειάζεσαι τον ιετό. Εσύ, γιατί ο ιετός είναι αυτός που θα γκρεμίσει τα πάντα και θα δημιουργήσει ένα καινούριο φύτευμα στη ζωή σου. Θα κάνει νέα τα πάντα.
Δεν γίνονται νέα τα πάντα με λογάκια. Ούτε με παιχνιδάκια. Νέα τα πάντα γίνονται, αδερφοί αγαπητοί, με το Λόγο του Θεού. Νέα τα πάντα γίνονται με ιετό. Με ιετό και είμαστε μακάριοι, γιατί είμαστε στον καιρό της οψίμου βροχής. Άρα, η εντολή είναι καταρχάς και κυρίως προσωπική. Κατευθύνει την προσευχή μας στην εξήτησή μας και τον αγώνα μας ο Λόγος του Θεού, ο Θεός σήμερα. Για να δούμε στη ζωή μας τα φοβερά και τα τρομερά αποτελέσματα του Λόγου του Θεού, του έργου του Θεού, της ενέργειας του Θεού, εις ανταπόκριση της υπακοής μας στο Λόγο του Θεού. Έχουμε την ευκαιρία, εξητώντας τον ιετό, τον καιρό της, της οψίμου βροχής, κατά το γεγραμμένο Λόγο του Θεού, να αλλάξουμε τα πάντα στη ζωή μας, πνευματικά και όχι μόνο. Τα πάντα στη ζωή μας. Και στην προσωπική, και στην οικογενειακή, και στην εκκλησιαστική, και ιδιαιτέρως στην πατρίδα μας. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να το πιστέψουμε και το πιστεύουμε. Δεν μπορούμε να το αφισβητήσουμε γιατί είναι γραμμένο. Και δεν είναι μόνο αυτό γραμμένο. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού για τις έσχατες ημέρες το πραγματοποίησε. Τώρα μένει η ουρά. Το τέλος. Το ένδοξο όμως τέλος. Το θαυμάσιο τέλος. Μεγαλεία θα κάνει ο Θεός. Αλλά θέλω να ζήσω τα μεγαλεία. Θέλω να είμαι μέσα στα μεγαλεία. Θέλω να απολαμβάνω τα μεγαλεία. Γιατί διαβάσαμε και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Μη φοβούγη. Μη τρόμαζε. Διότι ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία. Ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία σε ποιους όμως? Σε αυτούς που ζητούν ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής. Και οι οποίοι ζουνε μέσα σε είδωλα. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι γεμάτος είδωλα, εικόνες, καντήλια, κεριά, αγάλματα. Τα είδωλα ελάλησαν ματαιότητα. Μόνο ο Λόγος του Θεού λέει την αλήθεια. Μόνο ο προφητικός λόγος λέει την αλήθεια. Ελάλησαν ματαιότητα. Οι μάντις, όχι οι προφήτες, μάντις. Είδον οράσεις ψευδής εκ της καρδίας των. Ελάλησαν ενύπνια μάταια. Και το σημαντικό, δεν μπόρεσαν να παρηγορήσουν, γιατί ο Θεός, ο Πατέρας των Εκτιρμών, είναι αυτός που παρηγορεί μας με κάθε παρηγοριά. Δεν μπορείς ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας άνθρωπος πόσο μάλλον τα είδωλα να παρηγορήσουν μέσα σε καιρούς κακούς τους ανθρώπους. Μόνο ο Θεός με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου εν το ονόματι του Χριστού δίνει παρηγοριά ένδοξη, παρηγοριά με εξουσία, παρηγοριά με ιετό. Να λοιπόν το περιβάλλον μας, μέσα στους καιρούς τους κακούς, είδωλα και η αλήθεια του Ευαγγελίου. Οι φανερώσεις των ειδώλων και οι φανερώσεις του Πνεύματος του Αγίου μέσα από το Λόγο του Θεού. Και τώρα η πρόσκληση. Ζητείτε ιετών τον καιρό της οψίμου βροχής. Γιατί σε αυτούς που ζητάνε ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής, ο Θεός θα κάνει μεγαλεία στην προσωπική τους, στην οικογενειακή τους, στο περιβάλλον τους, στην εκκλησιαστική τους ζωή, και αν όλοι μαζί το πιστέψουμε και ζητήσουμε σήμερα, θα κάνει στην πατρίδα μας. Αμήν.